Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Δημόσιας Βιβλιοθήκης, τον κύριο Μαρκογιάννη. Σωστά τα λέω, κύριε Μαρκογιάννη μου? Σωστά. Ο κύριος Σπύρος Μαρκογιάννης κοντά μας. Έχετε νέα εκδήλωση, τα βρήκατε με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη, δηλαδή τώρα για να καταλάβουμε και με εσάς, γιατί και με εσάς χάσαμε το μπούσουλα, είναι αλήθεια. Καταρχήν όμως θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά για τη βοήθεια που μας είχατε προσφέρει όταν προσπαθούσαμε να προβάλλουμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Σερών. Μας είχατε κάνει πολύ μεγάλη βοήθεια και καταφέραμε τότε να το ανεβάσουμε λίγο, αλλά δυστυχώς ξανά έπεσε πάλι. Δεν το θέλουμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, μην το ξαναξεκινήσετε εσείς, δεν το θέλουμε. Πήραμε το πρόγραμμα, πήραμε τα λεφτά. Δεν ξέρω τι τα κάναμε τα λεφτά. Πάντως το μουσείο δεν το θέλουμε. Επομένως, μουσείο δεν υπάρχει τώρα, ναι. Δεν υπάρχει, δυστυχώς, έτσι. Ναι, ωραία. Ναι. Δεν υπάρχει. Και εκείνος ο χώρος όμως... γίνεται τώρα και τα εκθέματα, αφού μου το αναφέρατε. Τα εκθέματα ευτυχώς συντηρούνται. Πού? Ευτυχώς συντηρούνται. Δύο φορές το χρόνο. Και επάνω εκεί, ναι. Και είναι σε καλή κατάσταση. Και ελπίζουμε ότι θα αξιοποιηθεί. Με τι συντηρούνται, πού τα βρίσκετε τα λεφτά και τα συντηρείτε? Από τότε που αποχωρήσαμε εμείς από τον αγώνα, δεν γνωρίζω τι έχει γίνει. Άρα ποιος θα συντηρεί, πού ξέρετε εσείς ότι συντηρούνται? Μπορεί να πάμε εκεί και να βρούμε το ρημαδιό. Όχι. Όχι. Έχουν γίνει δύο επισκέψεις τώρα, άρχισαν το... Μέσα στο τελευταίο μήνα έχουν γίνει επισκέψεις από δύο σχολεία. Ναι. Αλλά γενικώς όμως είναι σε κατάσταση κλεισίματος. Μάλιστα. Δεν το θέλουμε. Ελπίζουμε ότι θα ανοίξει πάντως. Έχετε μιλήσει με τη Νέα Δημοτική Αρχή και σας έδωσε ελπίδες? Η ελπίδα τελειώνει τελευταία, το ξέρετε. Δεν παραμεγαλώσαμε για να το λέμε αυτό, λέτε? Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, το κρατάμε αυτό, άνω τελεία. Πάμε στην Δημόσια Βιβλιοθήκη, στο σύλλογό σας. Εσείς θα κάνετε εκδήλωση. Τα βρήκατε? Τα βρήκαμε. Ζητήσατε συγγνώμη, δηλαδή? Γιατί αυτό ήθελε η διοίκηση της βιβλιοθήκης, να ζητήσετε συγγνώμη για την αναφορά που κάνατε πάνω από τη σκηνή. Η συγγνώμη μπορεί να γίνει με διαφορετικός τρόπος. Δηλαδή. Όταν βάλαμε στο τραπέζι και είπαμε ο ένας και ο άλλος τις απόψεις τους, βγάλαμε ένα βιβέν τους και καταλήξαμε ότι εντάξει, έκλεισε το θέμα αυτό. Ναι. Δεν μας χωρίζει τίποτα, θα προχωρήσουμε μαζί. Διότι οι ανάγκες είναι μεγάλες, το να έχει ερευνητά άλλο και θα πρέπει και οι δύο να προσφέρουμε ο καθένας ό,τι μπορεί περισσότερο και έτσι από την επόμενη εκδήλωση όμως που θα είναι για το Μεσολόγγι και για την έξοδο του Μεσολογγίου και επίσης για τους σεραίους αγωνιστές που πολέμησαν στην περίοδο εκείνη και έλαβαν μέρος στην έξοδο του Μεσολογγίου, αρχίζει η αγαστή συνεργασία με την βιβλιοθήκη και ελπίζουμε ότι. Δηλαδή, σας έδωσαν το πράσινο φως και τυπώσατε πρόγραμμα και ο κόσμος θα ξέρει τι ακριβώς θα ακολουθεί, ναι, και όλα αυτά. Ναι, ναι. Καταλάβατε εσείς γιατί δεν σας έδιναν το πράσινο φως? Κάπου κολούσε η όλη ιστορία, ήταν θέμα γραφειοκρατικό, ήταν θέμα το ότι χάθηκε ένα mail, το ότι υπήρχαν απαντήσεις αλλά ποτέ δεν έφταναν στον ενδιαφερόμενο. Καταλάβατε τι έγινε? Το αποτέλεσμα μας ενδιαφέρει, διότι το κύριο είναι να μπορούμε αυτά που σκοπεύουμε και αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο. Έτσι όλα τα άλλα τα αφήσαμε στο παρελθόν και ο πρόεδρός μας που μίλησε διεξοδικά, ο Πασχάλης Λογαρνές, με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης για 2 ώρες και περισσότερο, κατάφεραν και στρογγυλοποίησαν όλο το θέμα και έτσι ήρθαμε σε ήρεμα νερά και από εδώ και πέρα θα πάμε όλα καλά και για τον κόσμο αλλά και για τη βιβλιοθήκη. Αν σας θέτω το ερώτημα επίμονα, είναι γιατί ουσιαστικά φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια αγκάθια τα οποία μπορεί να στρογγυλοποιήθηκαν τώρα, αλλά υπάρχουν. Επομένως, ή θα πρέπει να λυθεί μιας διαπαντός το θέμα, ή δεν ξέρω, θα πρέπει να χωρίσετε τα χωράφια σας. Δεν μας τιμά δηλαδή ως τόπο να βλέπουμε μέσα σε ένα κτίριο να γίνεται, να υπάρχει αυτή η διαφορά, να το πω πολύ ευγενικά. Για μας έχει τελειώσει το θέμα, ο σύλλογο, αλλά πιστεύω όμως ότι οι υποχρεώσεις που έχουμε και οι δύο φορείς μας οδηγούν στο να μπορούμε να βρίσκουμε το σωστό δρόμο. Και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα δεν θα έχουμε άλλα τέτοια φαινόμενα. Σε αυτό το χώρο που κάνετε εσείς τις εκδηλώσεις σας, γίνονται και άλλες εκδηλώσεις?
Ο κύριος Λογαρνές έχει ετοιμάσει ήδη το νέο πρόγραμμα. Κάναμε μια αναπροσαρμογή με βάση τα καινούργια δεδομένα, το οποίο θα ανακοινωθεί εντός των ημερών, ναι, για να ξέρουν τα μέλη μας και οι φίλοι. Τι θα κάνετε εσείς? Εμείς. Επειδή ο χώρος δεν είναι δικό σας. Όχι, βέβαια. Η βιβλιοθήκη και αν κάνει και άλλες εκδηλώσεις μέσα εκεί. Δηλαδή, το πρόγραμμά σας βγήκε βάσει του προγράμματος της βιβλιοθήκης? Όχι. Εμείς αυτόνομα κάνουμε τις εκδηλώσεις μας. Ναι, εσείς αυτόνομα το κάνετε. Υπάρχει μια διάθεση να κάνουμε και κοινές, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάτι στο τραπέζι. Ναι, θέλω να πω, δηλαδή, αν την προσεχή Δευτέρα εσείς είχατε κάτι, θέλατε να βάλετε κάτι, μήπως καλύψετε μια εκδήλωση της βιβλιοθήκης, μήπως σας είπε η βιβλιοθήκη, μην το κάνετε Δευτέρα, εμείς έχουμε προγραμματισμένο αυτό, πάτε μια άλλη μέρα, ας πούμε. Το πρόγραμμά μας βγαίνει σε ετήσια βάση, με όσες εκδηλώσεις περιλαμβάνει, και πάντα είναι Δευτέρα. Ναι. Αυτό είναι σταθερό. Δεν αλλάζει. Επομένως, υπάρχουν άλλες μέρες. Εσείς έχετε δώσει το παρόν σε άλλες εκδηλώσεις της βιβλιοθήκης πέρα από του Συλλόγου Φίλων? Έγιναν άλλες εκδηλώσεις, αυτό ρωτάω. Γιατί δηλώνω άγνοια. Γι' αυτό. Έχουν γίνει ήδη άλλες δύο προηγουμένως. Και μία που έγινε την περασμένη Δευτέρα. Τρεις. Θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου δικές για το Μεσολόγιο. Δικές σας εκδηλώσεις τώρα λέτε. Ορίστε. Δικές σας εκδηλώσεις. Ναι, ναι, δικές. Ναι, δικές σας. Αυτές γίνανε. Στην αίθουσα αυτή από την πλευρά της βιβλιοθήκης δεν έχει υπάρξει δραστηριότητα. Έτσι. Δηλαδή, εννοώ στο αμφιθέατρο δηλαδή. Γίνονται εκδηλώσεις από τη βιβλιοθήκη για τα παιδιά, αλλά σε άλλους ορόφους κτλ. Όχι, εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο χώρο, στο αμφιθέατρο, αν γίνεται κάποια εκδήλωση, αν υπάρχει πρόσκληση. Γιατί αν δεν γίνεται μια εκδήλωση, αν δεν χρησιμοποιείται ο χώρος, δεν καταλαβαίνω γιατί ξεκινάμε όλο. Γιατί ξεκίνησε όλο αυτό το θέμα, τα βρήκατε, είπατε εσείς, τώρα δεν υπάρχει ζήτημα. Αλλά αν δεν χρησιμοποιείται ο χώρος, γιατί να τον αφήνουμε νεκρό και να ψάχνουμε άλλους χώρους σε περίπτωση που δεν τα βρίσκατε? Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Καταλαβαίνω. Βέβαια. Δεν μας περισσεύει και ο πολιτισμός για να τον πάμε από εδώ και από εκεί και κάποιος να κρατάει το χώρο του, γιατί δικός του είναι ο χώρος. Εμείς δεν είπαμε ότι δεν είναι της βιβλιοθήκης, αλλά να τον κρατάμε κλειστό. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν. Καλό είναι ότι φτάσαμε σε καλό αποτέλεσμα. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα ελπίζουμε ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα. Αλληλοκατανοείστε πάντως τώρα. Έτσι, ναι. Ωραία. Ναι. Τι εκδήλωση λέτε εσείς ετοιμάζετε τώρα και πότε? 18 Δεκεμβρίου. Έχει καλέσει ο σύλλογός μας έναν διαπρεπή μεσολογίτη, δικηγόρο και στερεοδίφη, ναι, βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών για το πολυσχεδές έργο του, να μιλήσει για το Μεσολόγιο και κυρίως για την έξοδο του Μεσολογίου, που είναι εν πολύ άγνωστο στο κοινό τι σήμαινε εκείνη η περίοδος για τον κόσμο και για την εξέλιξη του αγώνα. Ναι. Και επίσης, για πρώτη φορά θα ακουστεί πανελληνίως ότι κατά τη διάρκεια της εξόδου και λίγο πιο πριν ακόμα υπήρξαν σεραίοι αγωνιστές στο Μεσολόγιο, οι οποίοι μάλιστα έλαβαν μέρος στην έξοδο του Μεσολογίου και σώθηκαν αυτοί οι αγωνιστές και η οικογένειά τους. Ναι, γιατί εύλογα θα σας ρωτούσα εγώ τώρα γιατί να κάνετε μια εκδήλωση για το Μεσολόγιο και γιατί δεν κάνατε κάτι που να αφορά τον τόπο μας. Αλλά λέτε εσείς ότι υπήρχαν σεραίοι που έδωσαν το παρόν εκεί, σώθηκαν. Ε. Ναι. Κατάγομαι από το Μεσολόγιο. Κατάγομαι από το Μεσολόγιο. Εδώ βρίσκομαι μεσολογικός μετανάστης. Ναι. Επιτρέψτε με τον όρο. Και θεωρώ ότι δεν είναι γνωστά πολλά σημεία που έπρεπε να γνωρίζει ο κόσμος τι συνέβη στο Μεσολόγιο και τι σημασία έχει αυτό που έγινε εκεί. Και κρίνουμε σκόπιμο ότι η σπουδαιότητά του πρέπει να βγει στο κοινό. Ωραία. Και να για ενημέρωση. Η εκδήλωση είναι 18 Δεκεμβρίου. Ναι. Αλλά επειδή εσείς τα περασμένα χρόνια μας συνηθίζατε και μέσα στα Χριστούγεννα να κάνετε κάτι, δηλαδή μέσα σε εκείνο το εορταστικό κομμάτι, έχετε ετοιμάσει κάτι? Δεν μπορώ να πω τίποτα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κάτι, αλλά δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένο για να μπορούμε να ανακοινώσουμε. Ωραία. Κάτι. Ωραία, οπότε θα τα ξαναπούμε λογικά δηλαδή. Ελπίζω και εύχομαι. Εμείς μένουμε τώρα στην 18η Δεκεμβρίου. Τι ώρα η εκδήλωση? 7 η ώρα, όπως πάντα, στο αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης. Έχετε για το Μεσολόγιο. Έχετε πετύχει και την καλή ώρα, είναι αλήθεια. Δεν είναι απαγορευτική. Είναι και Δευτέρα. Τα μαγαζιά είναι κλειστά. Ναι. Τώρα βέβαια εκεί δεν ξέρω τι γίνεται με το εορταστικό ωράριο, αλλά είναι όντως καλή μέρα, καλή ώρα. Ακριβώς. Ωραία. Καροντζάκης.
Ναι, όντως. Θα δώσετε κάποιο υλικό ή κάποιος θα έρθει να ακούσει τον ομιλητή που είπατε? Α, λέτε για το μεσολόγιο ακόμα? Ναι, ναι, ναι. Ο ομιλητής έχει ετοιμάσει εκτός από την ομιλία του και προβολές που θα βοηθάνε, ας πούμε, το σκεπτικό. Εμείς θα καλέσουμε τους τοπικούς παράγοντες που έχουν σχέση με την οικογένεια των αγωνιστών να παρευρεθούν. Έχουμε ετοιμάσει και εμείς υλικό από εδώ οπτικό για να το προβάλλουμε. Επομένως, θα είναι μια ολοκληρωμένη και πολύ εντυπωσιακή προβολή. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για να κρατήσουμε. Όχι, μην μπείτε σε λεπτομέρειες. Εμείς σας εμπιστευόμαστε, είναι αλήθεια. Γιατί πάντα το αποτέλεσμα το οποίο βγάζατε προς τα έξω ήταν καταπληκτικό. Έτσι, δηλαδή, πραγματικά μάθαμε πολλά. Ναι. Επομένως, γιατί να μην σας εμπιστευτούμε και τώρα, εκ του αποτελέσματος. Θα έχει πολλά suspense πάντως. Ναι, να είδατε ένας λόγος για να την παρακολουθήσουμε αυτή την εκδήλωση. Για το Καζαντζάκι, τι πήγατε να μου πείτε? Εννοώ ότι για το Καζαντζάκι, που ήταν η εκδήλωση που κάναμε την περασμένη Δευτέρα, θεωρήσαμε αναγκαίο ότι ο Καζαντζάκης είναι γνωστός ότι είναι μεγάλος λογοτέχνης, αλλά κυρίως για τα έργα του, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις και σκοτεινά σημεία για τη ζωή του και για την παρουσία του στην ιστορία και στην κοινωνία. Και προσπαθήσατε να φωτίσετε αυτά τα σημεία εσείς τώρα? Ακριβώς, αυτός ήταν ο λόγος. Και τα καταφέρατε κιόλας. Από ό,τι μας είπαν, από ό,τι ακούσαμε και από ό,τι πληροφορηθήκαμε και μας προσέγγισαν και μας είπαν ότι ήταν πρωτάκουστα αυτά που άκουσαν, πιστεύουμε ότι πετύχαμε αρκετά. Γιατί δεν ήξερε ο κόσμος τι σήμαινε ο Καζαντζάκης και δεν πήρε, γιατί δεν πήρε τον Νόμπελ ο Καζαντζάκης, τόσο μεγάλο όνομα. Ναι. Απαντήσε με πάρα πολύ εύκολα. 9 χρόνια προτινόταν από Έλληνες, από Σουηδούς, από Νορβηγούς, από Ακαδημίες, από Πανεπιστήμια. Δεν το πήρε ποτέ. Ναι. Το πήραν ξένοι διάφοροι. Διαμαρτυρήθηκαν μεγάλα ονόματα και πνεύματα της Ευρώπης. Αλμπέρ Καμί είπε, λυπήθηκα που πήρα εγώ τον Νόμπελ. Ο Καζαντζάκης έπρεπε να το πάρει. Δεν το πήρε. Καταλάβατε γιατί δεν το έπαιρνε ποτέ? Εξηγήσαμε στον κόσμο γιατί. Θέλετε να δώσετε την κεντρική ιδέα? Να σας πω. Δύο λίγων. Δεν θα μας αρέσει αυτό που θα ακούσουμε, αλλά ναι, για πείτε. Η πνευματική παράγοντες της Ελλάδος, Ακαδημία Αθηνών, πολιτικοί παράγοντες, εκκλησιαστικοί παράγοντες της εποχής εκείνης, δεν ήθελαν να πάρει ο Καζαντζάκης τον Νόμπελ. Τον κατηγόρησαν ευθέως, έφτασε σε σημείο να προσεγγίσουν τους Σουηδούς βασιλείς, να στέλνουν επιστολές συνεχώς δημοσιευμένα με ντοκουμέντα αυτά που σας λέω τώρα. Τα αναφέραμε στην ομιλία. Και με τρόπους δόλιους προσπάθησαν να επηρεαστεί η Ακαδημία που προσφέρει τον Νόμπελ ώστε να μην το πάρει ο Καζαντζάκης. Γιατί? Διότι είναι κομμουνιστής, ότι εάν τιμηθεί το πρόσωπό στο πρόσωπό του η Ελλάδα θα κατηγορηθεί και τα λοιπά. Κύριος μοχλός ήταν ο Σπύρος Μελάς για όλα αυτά. Αλλά δεν πέφτουμε από τα σύννεφα δεν τώρα του δίνανε με αυτά διαβατήριο, ναι. Δεν του εγκρίνανε αυτού του ανθρώπου διαβατήριο, δεν του δίνανε βίζα για να μπορέσει να μετακινηθεί από χώρα σε χώρα. Και τελικά δεν το πήρε. Δεν πειράζει. Πειράζει το λέτε. Όνομά του βέβαια δεν έχασε κάτι. Η Ελλάδα έχασε. Στην ιστορία έχει μείνει το όνομά του. Και η ιστορία. Βέβαια. Δεν διαγράφεται η ιστορία. Σωστά. Έτσι. Δηλαδή ακόμα και ο πολίτης που ίσως να μην ασχολείται με αυτά ξέρει το όνομα Καζαντζάκης. Ακριβώς. Δώσε ένα μεγαλύτερο εύρος, ναι, τώρα πλέον, να γίνει κατανοητό και σε μεγαλύτερο βάθος ο Καζαντζάκης τι σήμαινε. Να σας διαβάσω ονόματα, ναι, βραβευμένων με Νόμπελ. Τι είπαν για τον Καζαντζάκη? Ο Τόμας Μαν, μεγάλος συγγραφέας, ο Αλμπέρτ, ο Άλμπερτ Σβάιτσερ, ο Στέφαν Σβάιχ, Αντρέ Μιραμπέλ, Έλληνες, ο Πάβλος Σερμιάς, ο Παπανούτσος, ναι, ο Παπανδρέου, ο Αλμπέρ Καμί σας είπα, ο Μαξ Τάου.
ονόματα και καμιά εικοσαριά ακόμα που έχουμε συγκεντρώσει, ονόματα ακόμα που διαμαρτυρήθηκαν γιατί δεν πήρε ο Καραϊντάκης. Δεν το θέλησαν οι παράγοντες. Πιστεύετε ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις θα πρέπει να γίνονται ίσως και με ένα διαφορετικό τρόπο, πάντα από τη δική σας την πλευρά, στα σχολεία? Αυτό το θέμα, θέλω να πω, δεν είναι και πολύ συζητημένο. Όποιος ξέρει κάτι για τον Καζαντζάκη, γιατί δεν πήρε ποτέ τον Νόμπελ, γιατί τον αντιμετώπιζε έτσι η πολιτεία και όλα αυτά, το κράτος, είναι γιατί ίσως κάτι έχει ψάξει και έπεσε πάνω σε διάφορες πηγές και εκεί κατάφερε και κατάλαβε ό,τι κατάλαβε. Μέσα από τα βιβλία του κυρίως. Ναι. Μήπως τέτοιου είδους εκδηλώσεις θα πρέπει να γίνονται και σε σχολεία? Και αν όχι στα δημοτικά, ίσως σε μεγαλύτερα παιδιά που θα κατανοούν, γιατί έχουν γνωρίσει και τον Καζαντζάκη μέσα από τα κείμενά του. Δίνεται μια ωραία ιδέα αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρετε, τα σχολεία κατά κάποιο τρόπο είναι άβατα για τους ιδιώτες, ελέγχονται περισσότερο από το Υπουργείο Παιδείας και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνουν ακριβώς. Εξάλλου έχουμε και καταπληκτικούς, το ξέρετε καλύτερα εσείς, καταπληκτικούς φιλολόγους στην πόλη μας, που θα μπορούσαν να ασχοληθούν ιδιαίτερα μήπως με το θέμα. Μήπως έτσι να το κάνετε λοιπόν, αφού δεν μπορείτε να εισχωρήσετε εύκολα στα σχολεία γιατί ελέγχονται δεν ξέρω εγώ τι, να φωνάξουμε τους φιλολόγους να ενημερωθούν, για να μην ψάχνουν και οι ίδιοι, αν και οι περισσότεροι τα ξέρουν, και από τη δική τους την πλευρά να περάσει και αυτή η γνώση στα παιδιά. Και μάλιστα απλή γνώση, έτσι ώστε να μην δυσκολευτούν τα παιδιά να κατανοήσουν κάτι. Ήταν αρκετή στην ομιλία. Ναι. Έλειψαν και αρκετοί που δυστυχώς αυτή την περίοδο λόγω υποχρεώσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις ανταλλαγές τώρα των μαθητών για διάφορα ήταν στο εξωτερικό. Έχετε δίκιο. Ελπίζουμε όμως ότι θα πληροφορηθούν τα σχετικά και αυτοί που λείπουν δηλαδή και θα μπορέσουν να κάνουμε κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Να τα λέμε συχνά, να μας ενημερώνετε για τις εκδηλώσεις σας. Τώρα, αν θέλει κανείς να κάνει κάποιο προγραμματισμό, Δευτέρα 7 η ώρα εκείνο το κομμάτι πρέπει να το κλείσει. Το πρόγραμμα θα κυκλοφορήσει, Βέβαια, θα κυκλοφορήσει εντός των ημερών. Τέλεια. Οπότε θα έχουμε και την ενημέρωση και θα επιλέξουμε τι θέλουμε να παρακολουθήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.